Θα πάμε λίγο για τον νότο με φυσική πλέον ηχορύπανση του εκφωνητή ρεπόρτερ καμεραμάν, έτσι να τη διασκεδάσουμε και λίγο. Σήμερα 1 του Ιούνιου, καλό μήνα μάγκες μου, είναι μεσημεράκι, περασμένες 3, ο ήλιος κατακαίει, καθώς βλέπουμε το πέταγμα εδώ του νότιου δυτικού πλέον πυλώνα με την κωδική ονομασία Θωμάς Μαύρος. Αυτό το πάει προς τον πυλώνα, έτσι, το νότιο δυτικό πυλώνα, για να το προσεγγίσει και να κάτσει πάνω του. Θα είναι η γέφυρα λογικά του πυλώνα, έτσι. Η λήψη γίνεται από τα νότια, θα εστιάσω και με την κάμερα και από τα δυτικά, εκ του σύνεκης. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα τις εργασίες σε πλήρη παράταξη, τόσο οργασμός εργασιών, τόσο του τομέα 7 κιτρινοκαπελάκηδες σε συνεργασία με 10 καπελάκηδες, σιδερώνεται και ο τομέας, όσο και στο τομέα 6 με τους κιτρινοκαπελάκηδες, στο τομέα 4 τη Βασίλισσα Αργό της Αθήρα 22, κοιτάξτε παιδιά τι έχει διαμορφωθεί, κάτι σαν τα επίσημα τα παλιά, έτσι ήταν εκεί το θεωρείο των επισήμων. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε και τον τελευταίο πέμπτο γερανό μας, με την ονομασία τη δικιά μου, Βασίλης Δημητριάδης. Παιδιά, έδωσα 5 ονόματα, 5 ονόματα πρωταθλητών. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω θέση και για τον έτερο που ήθελα να βάλω, τον Δέμητο Νικολαίδη. Πιστεύω ότι κάτι θα βρω να δώσω το όνομα στον Δέμητο Νικολαίδη. Οι 5 από αυτούς, παιδιά, είναι και μια ξεχωριστή γενιά αεκτζίδων πρωταθλητών, γιατί μόνο πρωτάθλημα αξίζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Καθώς βλέπουμε το πέταγμα τώρα του Μίμη του Παπαϊάννου με ένα ή περισσότερα τσέρκια, τα πηγαίνει εκεί που πρέπει να τα πάει. Βλέπουμε, παιδιά, πλήρη ανάπτυξη εργασιών τόσο στο βόρειο, τόσο στο βόρειο, όσο στο δυτικό, όσο και στο ανατολικό τμήμα του εργοταξίου. Τώρα θα κατέβω να πάρω τους σύνεγες τομείς 1 και 12. Ζήτω οι ΑΕΚ μάγκες. Κούπες έρχονται περισσότερες. Υγεία μόνο και τα άλλα έρχονται, παιδιά.